Καλημέρα, ο παππούς ο Τάσος είμαι, να είστε όλοι καλά. Λοιπόν, τρίτη μέρα παιδιά, χωρίς υδατάθρακες θα ξεκινήσει και αυτή η μέρα μου και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Είναι μια δύσκολη απόφαση και δεν είναι για όλους, είναι μόνο για μερικούς, έτσι. Δεν έχετε λόγους όταν είστε σε μεγάλα ποσοστά να κάνετε αυτό που κάνω αυτή τη στιγμή στον εαυτό μου. Το συγκεκριμένο στόχο, για να καθαρίσω. Λοιπόν, εδώ έχω μια ομελέτα, 150 γραμμάρια. Έχω βάλει και ένα κουταλάκι του γλυκού φυσικό βούτυρο. Καλή μου όρεξη. Πέντε φιλαράκια με ένα κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο και δύο κουταλάκια του γλυκού μιλόξιδο. Αυτό θα είναι πάλι σήμερα το πρώτο μου γεύμα. Από αυτά θα κάνω συνολικά το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο γεύμα. Λοιπόν, παίρνω τα συμπληρώματά μου. Έξτρα όμως για το συγκεκριμένο στόχο που κάνω για να κόψω τελείως, παίρνω 5 γραμμάρια βιταμίνη C. Οπότε τώρα στο πρωινό μου θα πάρω μία βιταμίνη C 1000 μιλιγκράμμ και τις συνηθισμένες μου βιταμίνες, ένα CLA και ένα ωμέγα 369 των 1000 μιλιγκράμμ, μία βιταμίνη ε 400 IU και μία πολυβιταμίνη. Αυτά με βοηθούν ώστε να συμπληρώσω το συγκεκριμένο πλάνο της διατροφής μου σε συνδυασμό πάντα με το καθημερινό μου περπάτημα. Αυτές τις μέρες κάνω και πρωί μία ώρα και το βράδυ, δηλαδή κάνω 2 ώρες. Το χτυπώ ανηλέητα. Λοιπόν, με βοηθάει πολύ πιο γλίγορα στο να το πετύχω. Αλλιώς αν κάνω μόνο μία φορά μπορεί να χρειαστεί να κάνω παραπάνω μέρες. Θα δείξει. Και με τη γυμναστική φυσικά, εγώ κάνω 5 φορές τη βδομάδα στοχευμένη γυμναστική με τα βάρη όλο το σώμα, όλες τις σημικές ομάδες. Αλλά γενικά είμαι άνθρωπος πάντα, έχω κάποιες έντονες δραστηριότητες σε καθημερινή βάση. Είναι καλύτερα να έχουμε κάποιες πιο ήπιες δραστηριότητες μέσα στην ημέρα μας, για να μην αφήνουμε λάσκα το μυϊκό μας σύστημα και να έχουμε πιο πολύ δραστηριότητα, ώστε να καίμε παραπάνω, όπως έχω, ας πούμε, το χόμπι μου στις ρήψεις, που εκεί περπατάω, εκτόνωση με το καλάμι, κάνω έξτρα μονόζυγο κάποιες ασκήσεις, κάποια push-ups με ένα χέρι, το δουλεύω για να πηγαίνω πολλά. Ας πούμε τώρα, πρώτη του μηνός, το Γενάρη, περασμένη πρωτοχρονιά, είχα μπει στον ένα μήνα περίπου προπόνηση, έκανα μόνο ένα που σάψω με ένα χέρι, μετά έκανα 2, μετά έκανα 6, ούτω καθεξής και έφτασα και έκανα 24. Μετά από εκεί πέρα σταμάτησα λίγο και είχα αρχίσει πριν κανένα μήνα που μπήκα να κάνω και έκανα 2-3 με το ζόρι, αν θυμάμαι καλά, και έτρεμα. Θέλει προπόνηση, παιδιά, δεν πρέπει να τα αφήνετε. Κάτι που αγαπάτε και στοχεύετε, είναι καλό να προπονείτε
σε σχεδόν καθημερινή προπόνηση. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, με υγεία και χαμόγελα. Με πολύ αγάπη ο παππούς ο Τάσος. Καλή μου όρεξη. Γεια σας.